Στις επιτροπές τους τοποθετήθηκαν οι βουλευτές λίγες μέρες μετά την ορκομοσία της νέας κυβέρνησης με τον βουλευτή Ξάνθης Χουσέιν Ζέιμπεκ να παραμένει στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Μάλιστα, σε δηλώσεις του βουλευτής μεταξύ άλλων ανέφερε ότι στόχος είναι η κυβέρνηση να μπορέσει να παρέχει ποιοτική δωρεάν εκπαίδευση σε όλους τους πολίτες. Εγώ και στην προηγούμενη κυβέρνηση ήμουνα στην Επιτροπή Μορφωτικών. Συνεχίζω να είμαι σε αυτή την επιτροπή, γιατί πιστεύω ότι τα προβλήματα της παιδείας είναι πολύπλοκα και θα προσπαθήσουμε μέσω της επιτροπής να βρίσκουμε λύσεις και για την ιδιωτική εκπαίδευση, αλλά και γενικά τα θέματα της εκπαίδευσης, ξέρετε, είναι πολύπλοκα χρόνια. Γι' αυτό έκρινα ότι πρέπει να είμαι σε αυτή την επιτροπή. Έχω μια εμπειρία από την προηγούμενη κυβέρνηση και πιστεύω, επειδή και η νομαρχιακή μας αποτελείται κατά κύριο λόγο από εκπαιδευτικούς και οι συνεργάτες μου είναι εκπαιδευτικοί, πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω σε αυτή την επιτροπή. Αναφερθήκατε στα πολλά προβλήματα που υπάρχουν στην παιδεία και πόσο μάλλον, κύριε Ζέιμπεκ, στην μειονοτική εκπαίδευση, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Γενικά, βέβαια, δεν είναι μόνο μειονοτική εκπαίδευση και γενικά, ξέρετε, ότι ξεκίνησα τα σχολεία μας με αρκετά προβλήματα. Βέβαια, αυτό και πέρυσι είχε γίνει. Εμείς έχουμε έναν άλλο στόχο, μια άλλη αντίληψη για το πώς βλέπουμε την παιδεία. Προσπαθούμε να τα λύσουμε ώστε να ξεκινήσει ομαλά η χρονιά και τα παιδιά μας να έχουν την φοίτηση που αξίζουν. Εμείς είμαστε υπέρ της δημόσιας δωρεάν για όλους εκπαίδευση και με αυτή τη λογική βλέπουμε την εκπαίδευση και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις πολιτικές μας. Έχουμε βέβαια δύο πολύ άξιους συντρόφους στα Υπουργεία και με συνεργασία με τους υπουργούς μας θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε κι εμείς ώστε να μπορέσει η εκπαίδευση να παρέχει ποιοτική εκπαίδευση για όλους. Οι βουλευτές της περιφέρειας θα συμμετάσχουν στις εξής επιτροπές. Μορφωτικών υποθέσεων ο κύριος Χουσέιν Ζέιμπεκ από το ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης, ο κύριος Εμμανοηλίδης από το ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας και η κυρία Κεφαλίδου από το ΠΑΣΟΚ Δράμας. Δημόσιας διοίκησης, δημόσιας τάξης, δικαιοσύνης, ο κύριος Γιαννακίδης από το ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης, ο κύριος Μορφίδης από το ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας, ο κύριος Παπαφιλίππου από το ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας, ο Κυριαζίδης από τη Νέα Δημοκρατία Δράμας και ο Δημοσχάκης από τη Νέα Δημοκρατία Εύρου. Κοινωνικών υποθέσεων, ο κύριος Στογιαννίδης από το ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης, ο κύριος Καΐσας από το ΣΥΡΙΖΑ Εύρου και ο κύριος Ιλχάν από το ποτάμι Ροδόπης. Εξωτερικών και άμυνας, ο κύριος Καραγιαννίδης από το ΣΥΡΙΖΑ Δράμας, ο κύριος Μουσταφά από το ΣΥΡΙΖΑ Ροδόπης, ο κύριος Ρίζος από το ΣΥΡΙΖΑ Εύρου, ο κύριος Παναγιωτόπουλος από τη Νέα Δημοκρατία Καβάλας. Παραγωγής και εμπορίου, ο κύριος Γκαρά από το ΣΥΡΙΖΑ Εύρου και ο κύριος Καραγιουσούφ από το ΣΥΡΙΖΑ Ροδόπης.